Μας. Λοιπόν, η ομάδα Εψιλον, όπως είπα σε προηγούμενη εκπομπή, το όνομα είμαι εγώ ονονός. Έτσι. Τώρα, μπορώ αυτό να δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Όχι, είπα ότι είμαι ονονός εγώ. Κατονομάστηκε τον κύριο Φουράκη. Ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε τελικά με την ομάδα του 1988. Τώρα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει, ότι δρά, θα αρχίσει να εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο, αλλά μια ένδειξη σημαντική της ύπαρξής της ήταν αν διαβάζαμε ή αν μελετούσαμε τα έγγραφα αυτά για το Βίβατρο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκεί θα βλέπαμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού συγχρηματοδόσαν με εκατομμύρια δολάρια, με επίσημα έγγραφα, δεν είναι απλά λέξεις, έτσι. Νομίζω τα έδωσα στο Γιάννη όλα. Εδώ είναι τα... Είναι μια ειδική εκπομπή αυτό το πράγμα, ναι, μόνο. Είναι. Και εκεί, αν οι άνθρωποι αυτοί που ζουν τώρα είναι μέλη ή όχι της ομάδας Έψιλον, είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι Έλληνες εφοπλιστές ή επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν και δράση οικονομική στην Ελλάδα, βοήθησαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ανέπτυξε μια μεγάλη διαδικασία. Άλλο για πράγμα. Για ένα όπλο εννοείς. Δεν είπα όπλο. Βίβατρο, τι είναι το Βίβατρο. Επιταχυντή σωματιδίων. Το οποίο το Βίβατρο αυτό ήταν ένα βοηθητικό όργανο ενός άλλου οργάνου για τη σύνδεξη του πάνω της ύλης που θα έλεγε το ενεργειακό. Και αυτό το πράγμα καταστράφηκε, χάλασε δηλαδή την ιστορία. Χάλασε διότι αν μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μιλήσουμε διότι. Δεν θα μιλήσουμε, γιατί θα μπούμε. Το πούλησε συγκεκριμένο πρόσωπο συγκεκριμένη κομματική παρατάξεω. Τα γράφω στο βιβλίο μου στα προμηνύματα των αδελφών. Τα έχω όλα αναλυτικά. Αλλά τώρα έχω πολύ περισσότερα. Έγραφα στα χέρια πότε μου. Πότε βγήκε αυτό το βιβλίο? Το 88. Υπάρχουν άτομα, κύριε Καρδαβέλα, ενεργά σήμερα και με θέσεις στον ελληνικό στρατό, με πατέντες, και στην Ελλάδα, να ξέρετε, καμία πατέντα δεν προχώρησε, που έχουν πείσει για το τι έχουν στα χέρια τους, προσπάθησαν να τα περάσουν και να βοηθήσουν, να δοθεί αυτή η τεχνολογία. Μπήκαν μέσα ξένοι οργανισμοί και απειλήθηκαν αυτά τα άτομα, προσωπική εμπειρία σας μιλάω. Απειλήθηκαν αυτά τα άτομα ότι αν δεν περάσει από μας, δεν πουλάς ούτε βίδα. Μάλιστα. Αυτό το λιγότερο. Αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο που θα το δούμε σε μια άλλη